πέρασε από τα χωριά των Τζουμέρκων και στα Θεοδόριανα εξομολόγησε τους κατοίκους. Αυτοί του πρόσφεραν δύο πρόβατα που εκείνος χάρισε στην εκκλησία για να πληρώνει το δάσκαλο που τους έστειλε από το Ζαγόρι. Αθαμάνιο του έδωσαν κοροϊδευτικά γάλα γαϊδούρας και εκείνος τους είπε «Λειψή είστε και λειψή θα μείνετε». Στη διπλανή καψάλα υπάρχει ο ναός του Αγίου Κοσμά, στο σημείο όπου μίλησε και έστησε σταυρό. Και στην Κυψέλη βλέπεις πέτρα με πέτρινο σταυρό. Εκεί έκανε αγιασμό. Παντού σε εκείνα τα βουνά υπάρχουν ως σήμερα τα ίχνη του Ιεραπόστολου Πατροκοσμά. Τοπονύμια, ναίσκι, προσκυνητάρια. Mm-hmm.
Άγιος πέρασε από τη Σχορέτσινα και μίλησε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, ανεβασμένο σε μία πέτρα. Εκεί προφήτεψε: «Όταν χαθεί η πέτρα αυτή, θα έλθει το τέλος του κόσμου». Και σαν να υπέγραψε ο Θεός το κήρυγμά του, κάποιος που ειρωνεύτηκε τον Άγιο, ανεβασμένο σε μια κερασιά, έπεσε και σκοτώθηκε. Έτσι διηγούνται με δέος οι κάτοικοι. Στο τετράκομο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά ο σεβασμός της Κυριακής Αργίας που κήρυξε ο Άγιος. Και στο μοναστήρι του Σέλτσου προφήτευσε την αλλαγή του τόπου, που συντελέστηκε σαν έγινε το φράγμα της οικιάς.